Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Μινόγιαννης είναι και σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι πολιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βατικιώτης. Καλημέρα, τι κάνουμε? Καλημέρα Τάκη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Άντελιν, σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά και να έχουμε χαρούμενη ημέρα, όπως είναι η σημερινή τουλάχιστον. Ναι, έτσι, είναι πολύ ωραία. Σας ακούω διαδικτυακά, θα πρέπει να την πούμε. Ναι, βέβαια. Από τη Νέα Σμύρνη που έχουμε μια καλή λαμπρή ημέρα. Και εδώ είμαστε πραγματικά έτσι ανοιξιάτικη ημέρα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ο Φλεβάρης και αυλεβής, ναι, καλοκαίρι θα μυρίσει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έρχεται, φαίνεται. Ζυγώνει. Εγώ δεν βλέπω την ώρα πότε να τελειώσει αυτός ο μήνας, να κατέβω κάτω. Να έρθετε. Για καλοκαίρι πια. Α, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε έτσι. Στα πανέμορφα Βάτικα, τα αγαπημένα μας. Βέβαια. Να σου πω κάτι. Επίσης, εγώ τουλάχιστον από μικρός που είχα ζήσει. Που είχα ζήσει την περίοδο εκείνη που ήταν δύσκολες οι κοινωνίες, ναι, και που υπήρχε, μπορώ να πω, τότε συχνότερη επαφή της Νεάπολης με τα κύθερα απέναντι και την έκανα εγώ με το καΐκι του πατέρα, όχι ο πατέρας μου, με το καΐκι, και εγώ πλήρωμα βέβαια μέσα, με το καΐκι, με τα καΐκια την κάναμε τότε την περισσότερη συγκοινωνία. Με το καΐκι. Γιατί την περιμέναμε μια φορά την εβδομάδα να περάσουμε τη Διώτσα, το Ιόνιο και πάει λέγοντα. Ναι, και αργότερα το ελαφώνισο στην παντόφλα το. Ναι, και αργότερα βέβαια από όταν μπήκε το ελαφώνισο, ναι, άρχισαν και ανοίγαν σιγά σιγά οι επικοινωνίες καλύτερες. Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι ότι ξεκινάγαμε πρωί-πρωί με τον πατέρα μου, ειδικά το καλοκαίρι, φορτωμένοι με όλα τα καλούδια. Γιατί δυστυχώς τότε ήταν η περίοδος που είχε εγκατεληθεί τελείως το Τσιρίγο. Ναι, ναι. Εγώ Τσιρίγο το λέω ακόμα. Τσιρίγο, βέβαια. Ναι, και ναι. Θυμάμαι ότι και ψωμί ακόμα φέρναμε από τη Νεάπολη. Το ξέρω. Τώρα το βέβαια ξέρω. Έχει πάρει την ανάπτυξη. Βέβαια, άλλαξαν τα πράγματα. Που του αξίζει αυτού του νησιού, ίσως και αξίζει και περισσότερα ακόμα. Βεβαίως. Άλλαξαν οι εποχές. Έτσι και χαίρομαι που όλη η περιοχή εκεί πέρα αναπτύσσεται. Ναι. Μακάρι να μπορέσουμε να την κρατήσουμε, να έχουμε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Σωστά, βέβαια. Που θα είναι οπωσδήποτε για όφελος όλης της περιοχής και των δύο. Και έτσι είναι. Κυφύρων και της απέναντι λακωνικής ακτής. Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα σιγά σιγά να σχολιάσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές που ζυγώνουν, να δούμε τι γίνεται από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων και να δούμε και σε τοπικό επίπεδο τι ακούγεται για τα Βάτικα, έτσι, αν θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Λοιπόν, ο κύριος Μελάς τελικά κατεβαίνει στον Πειραιά, υποψήφιος δήμαρχος. Ναι, ακόμα κάτσε, μην προσπαθούμε. Όχι ακόμα. Είναι ότι κατεβαίνει ο Καπερνάρος πλέον. Ναι. Υπό την υποστήριξη του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ναι, κατεβαίνει στην Αθήνα και αυτό ήδη ανακοινώθηκε. Και βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα κατέβει τελικά ο Τάκης ο Μελάς, ναι, βουλευτής και αυτός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Αλφα Πειραιώς. Βέβαια. Θα κατέβει τελικά για το Δήμα. Ακόμα όμως δεν έχει πάρθει οριστική. Ακόμα δεν έχει πει το okay. Μέχρι χθες το βράδυ που μίλησα εγώ, ναι, ναι, δεν είχε εξαγγελθεί από το, επίσημα, από το κόμμα. Ναι, απλά κάποια δημοσιεύματα έχουν βγει στον αέρα. Ναι. Πληροφορίες. Στην περίπτωση και τελικά θα είναι και η τελική απόφαση και του αρχηγού. Γιατί ξέρεις, ήταν και εμείς. Δεν είμαστε ένα μεγάλο κόμμα που μπορούμε να αναλυσκόμεθα σε συζητήσεις και σε ανταρσίες. Μάλιστα. Θα μου πεις, καλά, γινόσαστε, πώς το πω, υπόδουλοι του αρχηγού, όχι, της δημοκρατικής αποφάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι να κάνουμε, η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή εκλέχθηκε, ναι, αυτοί μας εκπροσωπούν επάξια, ναι, στη Βουλή. Ναι, ναι, κατόπιν τούτου οι όλες αποφάσεις παίρνονται δημοκρατικότατα με απόφαση αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σωστό, βέβαια. Δεν είναι ότι θα πει μόνο ο αρχηγός μας. Και προς εκεί προσανατολισμόμαστε, προς την υποψηφιότητα του Τάκη του Μελά στον Πειραιά, που πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, δεδομένου ότι, εντάξει, οι προηγούμενοι πιστεύω ότι δεν απέδωσαν αυτά που θα μπορούσαν ή που θα έπρεπε να αποδώσουν για τον Πειραιά. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κλίμα εφορίας πάντως στις τάξεις μας και αν τελικά οριστικοποιηθεί η κάθοδος του κυρίου Μελά, θα τρέξουν πολλοί μαζί του. Και θα έχει τη στήριξη πολλών, ναι, πολλών πυρεωτών. Mm-hmm. Από όλων των αποχρώσεων, να το πω έτσι, για να γίνω πιο σαφής.
Πολύ ωραία. Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Αυτά είναι ως προς τα... Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε πάρει ακόμα αποφάσεις. Ναι. Ίσως είμαστε από τους τελευταίους. Άλλοι έχουν πάρει και για περιφερειάρχες, έχουν πάρει για πολλά πράγματα. Εμείς όχι. Δεν βιαζόμαστε άλλους. Είναι 2,5 μήνες ακόμα. Ναι, έχουμε καιρό, ναι. Έχουμε τουλάχιστον μισό μήνα βέβαια, για να αποκρισταλώσουμε άποψη και να πάρουμε τις αποφάσεις μας ποιους δικούς μας θα κατεβάσουμε ή ποιους θα στηρίξουμε στους δήμους και στις περιφέρειες. Σωστά, έτσι είναι. Έχουμε καιρό ακόμα. Για τα Βάτικα τι γίνεται τώρα, για τα Βάτικα, τι ακούγεται. Τα πράγματα νομίζω ότι ξεκαθάρισαν πλέον. Ότι οι προσεχείς δημοτικές εκλογές θα γίνουν υπό την παρούσα μορφή, υπό την παρούσα καλλικρατική μορφή. Ναι. Που σημαίνει Δήμο Δημονευασίας, Δήμος Ελαφωνήσου και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι σκέπτονται οι βατικιώτες κάτω, γιατί δεν έχω επισκεφτεί τα τελευταία τα Βάτικα, τέλος του μηνός θα κατέβω. Και δεν έχω πολλές πληροφορίες γύρω από το θέμα, εάν και θα κατέβει κάποιος συνδυασμός βατικιώτικος. Μάλιστα. Ή οι παλιοί συνδυασμοί που είχαν κατέβει με προσμίξεις βατικιωτών. Ή και ο βατικιώτικος, γιατί είχε κατέβει και ένας βατικιώτικος συνδυασμός. Από τη δική μου πλευρά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είπαμε και την άλλη φορά ότι εγώ έχω συζητήσει με έναν βατικιώτη που τον θεωρούσα και τον θεωρώ τον μόνο κατάλληλο από την περιοχή μας για να ηγηθεί ενός βατικιώτικου ψηφοδελτίου. Και μάλιστα του είχα ξέρει πολύ καλά ότι ήταν και η δική μου υποψηφιότητα σαν σύμβουλος, εννοώ βέβαια, στην διάθεσή του. Του είχα υποσχεθεί δηλαδή ότι εγώ θα κατέβω αν κατέβει. Θα πας μαζί. Αυτός. Ναι, ναι, μαζί, ναι, του. Ναι. Βέβαια τώρα που θα πάω κάτω, επειδή ακούω κάποιες πληροφορίες ότι θέλει, δεν θέλει, δεν ξέρω τι. Και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ναι. Πρέπει να μιλήσω με τον ίδιο τώρα που, ναι, θα πάω κάτω στα Βάτικα. Ή αν συναντηθώ εδώ στις 22 του μηνός που έχει ο Σύνδεσμος Νεαπολιτών τα Βάτικα, το χώρο του. Ναι. Της αγορεσπερίδα του και πιθανόν να έρθει, αν συναντηθώ. Θα κάνω μια καθαρή συζήτηση μαζί του. Καθαρές κουβέντες. Εάν θα κατέβει τελικά με δικό του συνδυασμό, με δικό του υπό την ηγεσία του, με έναν συνδυασμό, και αν με θέλει κιόλας, γιατί μπορεί να με θέλει τώρα μαζί του, τότε με ήθελε, τώρα μπορεί να με θέλει. Πολλά. Σωστό είναι αυτό, βέβαια. Θα τιμήσω τον λόγο μου, τον οποίο εγώ τιμώ περισσότερο από την υπογραφή μου. Αν όμως δεν σκέπτεται να κατέβει ή δεν με θέλει, θα με αποδεσμεύσει και τότε πλέον θα είμαι ελεύθερος να συζητήσω την οποιαδήποτε πρόταση. Πρόταση, ναι. Και ανάλογα να πράξω εάν θα κατέβω, με ποιον θα κατέβω ή αν δεν κατέβω καθόλου. Ναι, σωστό, δηλαδή δεν σωστό. Έχουν πάρθει τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά οριστικές αποφάσεις. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι και ελπίζω να γίνει, να είναι ό,τι και αν γίνει κάτω στην περιοχή του Δήμου Μονεβασιάς, πια θα λέω, να είναι εποφελία όλης της περιοχής. Ναι, βέβαια. Για το καλό όλων, έτσι. Γιατί η περιοχή έχει να δώσει πολλά. Πάρα πολλά. Και είναι αμαρτία να αναλυσκόμεθα σε έρηδες και αντιπαραθέσεις. Σωστό. Ναι, κύριε Μινόγελ, ναι. Ωραία. Κάτι έτσι, έχουμε δει κάτι άλλο, θέλετε να πούμε? Τάκη μου, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα, πάρα πολλά. Βέβαια. Αλλά το φλέγον θέμα αυτές τις μέρες είναι οι δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι. Βλέπεις αυτό τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Παρακολουθούσα εχθές τα κανάλια τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς κάτω. Ναι, ναι. Στην περιοχή. Και να μην αναφέρω ποια κανάλια και κάνουμε και διαφήμιση. Και έβλεπα ότι οι ανταποκρίσεις, μάλλον οι παρεμβάσεις των τηλεθεατών, ναι, που κάνουν αυτά τα κανάλια, ναι, ήταν όλες υπέρ της Χρυσής Αυγής. Α, το είδα και εγώ, αν λέτε την εκπομπή του κυρίου Χίου, του Μακελιώδη. Και του Χίου είδα. Βεβαίως. Και του Άκη Παυλόπουλου είδα. Βεβαίως, έτσι είναι, το είδα και εγώ και πραγματικά έτσι υπάρχει πολύς θυμός. Μου πολύ κίνησε θυμός. Το ενδιαφέρον πως πραγματικά μιλάμε για πολλούς ακροατές που έβγαζε τηλέφωνο στον αέρα, έκανε σαν δημοσκόπηση, ας το πούμε έτσι. Πραγματικά όλοι ήταν υπέρ της Χρυσής Αυγής.
Είναι φοβερό αυτό δηλαδή. Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε και αυτό οφείλεται στο θυμό, όπως λέτε. Υπάρχει πολύ θυμός. Και εκεί ξεσπάει ο κόσμος. Υπάρχει πολύ θυμός, ακριβώς. Πολύ φοβάμαι ότι τα κυβερνώντα κόμματα θα είναι σε μονοψήφια νούμερα. Ήδη σήμερα νομίζω υπάρχει και κάποιο γκάλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ναι, συνεχώς έχουμε. Ναι. Πεσμένους πολύ. Ναι. Βέβαια, αυτά τα γκάλο τα ξέρεις, τα γνωρίζεις τα αποτελέσματά τους και είναι και υπό ποια συνθήκες έχουν δημιουργηθεί. Ναι. Εγώ πάντως πιστεύω ότι τα δύο κυβερνώντα κόμματα θα έχουν μονοψήφιους αριθμούς στις ευρωεκλογές, εκεί που φαίνεται πολύ. Mm-hmm. Και στις δημοτικές. Υπάρχει θυμός, υπάρχει πραγματικά αγανάκτηση του κόσμου. Μα κοίτα, κοίτα, εδώ που τα λέμε, όλες οι εργασιακές συντεχνίες είναι αγανακτισμένες πια. Πες μου, ποια συντεχνία δεν εφήγει τα τόσα σκληρά μέτρα. Όσο μάλλον από μια κυβέρνηση, μια δικοματική κυβέρνηση, της οποίας ο κύριος παράγων είχε αντίθετη άποψη πριν γίνει κυβέρνηση. Ήταν αντιμνημονιακή. Μετά τον πατάρισε και έγινε μνημονιακή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλά να αντιχαίρονται την παράταξή τους. Εμείς την υπηρετήσαμε και την παράταξη πολλά χρόνια. Είδαμε όμως νωρίς το φιάσκο που θα επέζεται και παίζεται και μείναμε σταθεροί στις απόψεις μας στον αντιμνημονιακό χαρακτήρα. Μιλάω για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, ναι. Στον αντιμνημονιακό χαρακτήρα και βέβαια αυτοί προτίμησαν να φύγουν, να αλλάξουν θέσεις και αντί να διαγράψουν τους εαυτούς τους, διαγράψαν εμάς. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Σωστά. Είμαστε καλύτερα τώρα, τουλάχιστον περπατάμε με το κεφάλι ψηλά, και δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε να χαιρετήσουμε τον οποιοδήποτε. Δεν φοβόμαστε να μην μας επιτηθεί κανένας. Για τα τοπικά θα αναφερθώ και πάλι και να πω ότι φαντάζομαι πλέον οι πατριώτες μου να κατάλαβαν ότι κύριοι αυτοί, οι εκπρόσωποι μας στη Βουλή, του νομού μας, οι εκπρόσωποι στη Βουλή, που κατέβαιναν Σάββατα και Κυριακές και μας μπαλαμούτιαζαν, να το πω έτσι απλά, μας κορόιδευαν, να το έχουν καταλάβει πλέον ότι μας κορόιδευαν. Γιατί οι δημοτικές εκλογές γίνονται πλέον σαν Δήμος Μονεβασιάς. Και μην μου πούνε ότι μα μετά τις εκλογές, που το είπε ο κύριος Μιχελάκης, θα συζητηθεί, γιατί με αυτή τη λογική κάθε φορά μετά από κάποιο διάστημα μπορεί να συζητηθεί. Mm-hmm. Είναι ενδεχόμενο, μπορεί να, κάποτε να συζητηθεί. Mm-hmm. Αλίμονο. Το θέμα είναι ότι ενώ τους έλεγαν μέσα Σεπτεμβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου, τέλος Νοεμβρίου, Δεκέμβριο, Γενάριο, Φλεβάρι, μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Και τώρα τι έχουνε να πούνε. Το λέω αυτό γιατί εγώ με ένα μαρίζα λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Έβλεπα τα πράγματα όπως τα βλέπα και έβλεπα ότι ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια το να λέω ότι είναι πολύ δύσκολο δεν τους άρεσε γιατί υπάρχει μια ομάδα πολιτικού κατεστημένου στην περιοχή μας η οποία δεν νοεί να βάλει μυαλό και να κάνει λίγο παραπέρα να προχωρήσει νεολαία. Mm-hmm. Νέα μυαλά. Θέλουν να ορίζουν τα πολιτικά δρόμενα της περιοχής. Nice. Και αν τους έλεγες, εξέφρασες κάποιον ενδιασμό αμέσως γινώσουν από διαπομπαίος τράγος. Κάποιος τόλμησε να μου πει μάλιστα θα γελάσει καλά, γλίτρα ποιος γελάει τελευταίος. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Τώρα πρέπει να κλάψουμε όλοι μαζί. Μετά από τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Τουλάχιστον ας κοιτάξουν να κάνουμε όλοι μαζί κάτι καλύτερο από αυτό που κάνανε αυτοί, γιατί δυστυχώς αυτοί δεν προσέφεραν τίποτα για τον τόπο τους. Τουλάχιστον ας προσφέρουμε... Το καλό του τόπου βέβαια πάνω απ' όλα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να προσφέρουμε την τελευταία τους, στην τελευταία τους ευκαιρία. Όλοι μαζί όμως. Όλοι μαζί και όχι ο καθένας. Όλοι μαζί αλλά ο καθένας για τον εαυτό του. Ενωμένοι και για το καλό του τόπου. Γιατί εκεί είχατε καταλήξει. Mm. Ναι, όλοι μαζί, αλλά ο καθένας για την πάρτη του. Μάλιστα. Εκεί είχατε καταλήξει. Μάλιστα. Δεν σου κρύβω ότι κάποιες κινήσεις που είχα κάνει εγώ, που δεν είμαι σε κάποια επιτροπή που έχει συσταθεί μέσα, και δεν ήμουν ακριβώς, δεν ήθελα να μπω, διότι λέω εγώ τι να κάνω, να το κάνω από τη δική μου πλευρά. Ας μπει κάποιος άλλος να είναι ένα άτομο επιπλέον.
γιατί μου το προτείνανε οι άνθρωποι και δεν πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Έκανα κάποιες κινήσεις και θεωρούσα καθήκον μου και υποχρέωσή μου να ενημερώνω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε άτομα που προείσταντος αυτοί σε κάποια επιτροπή. Βρεθήκαν άτομα από αυτά τα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε που μου πάνε μην τα λες αυτά στους άλλους. Που σημαίνει ότι εκινούνται καθαρά για προσωπικό, από προσωπική ιδιοτέλεια. Λοιπόν, έτσι δεν κάνουμε χωριό, Τάκη. Μάλιστα. Δεν κάνουμε χωριό. Είμαι όμως αισιόδοξος. Αυτό έγινε πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, ναι, βέβαια. Και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει από την ενεργοποίηση αυτής της νεολαίας. Έτσι. Αισιοδοξία και θα δούμε. Έτσι θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Και ας ελπίσουμε για το καλύτερο του τόπου που αφορά όχι μόνο εμάς και εσάς απέναντι. Βέβαια. Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όλη την περιοχή. Εκείνο που πρέπει να κοιταχτεί πρωτίστως, τι έγινε με την ακτοπλοϊκή γραμμή. Ακόμα και τίποτα, κύριε Μινό, γιατί δεν έχουμε κάτι νεότερο. Τίποτα. Η τοπική τουλάχιστον εξακολουθεί να υφίσταται ή είναι ναι. Στην αιτησία τη θεώρησή του. Όχι, κανονικά. Κάποτε όμως θα σταματήσει και αυτό, έτσι. Για ένα-δύο μήνες για να κάνει επιθεώρηση. Αν βέβαια. Το κάνουμε κάποιο άλλο. Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι μη μείνομαι τελείως. Βέβαια. Καταδικάζουν το νησί σε παρασμό. Δεν μπορώ να καταλάβω τέτοιο όμορφο. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί λύση. Ας ελπίσουμε να βρεθεί λύση. Σύντομα. Ευελπιστώ. Εμείς τουλάχιστον θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό το πράγμα και ήδη το έχω συζητήσει και με τον αρχηγό μου. Ωραία, ωραία. Γιατί ξέρεις, ο δικός μας είναι λάτρης των νησιωτικών περιοχών. Ναι. Άλλωστε κατάγεται και ο ίδιος από την Τήλο. Ναι. Νησιώτης και αυτός η καταγωγή. Έχει ζήσει στο πετσί του. Ξέρει, γνωρίζει την απομόνωση που έχουν τα νησιά αν δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση. Σωστά. Έτσι, νησιώτης. Δεν έχω τίποτα άλλο όπως είπα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα μου σε όλους. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.